δυσάρεστες ειδήσεις. Αρχή πάμε με την δολοφονική απόπειρα ουσιαστικά που είχαμε πριν από λίγη ώρα στην Καλαμάτα. Πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο να μας δώσει λεπτομέρειες. Γεια σου Χρήστο, καλημέρα. Καλημέρα Χριστό. Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Όντως πριν από λίγη ώρα είχαμε μια δολοφονική ενέδρα, θα λέγαμε, στην Καλαμάτα, στο κέντρο της Καλαμάτας, στη συμβολή των οδών Ίδρας και Σόλωνος. Είναι στο κέντρο της Καλαμάτας, πίσω ακριβώς από τα δικαστήρια και κοντά στα κεντρικά κτίρια του πυροσβεστικού σώματος. Τι ακριβώς συνέβη? Ένα αυτοκίνητο λοιπόν, στο οποίο επέβαλαν κατά πάσα πιθανότητα δύο άτομα, εμπόδισε τη διέλευση μηχανής, στην οποία επέβαινε ένας περίπου 35 ετών, όπως λένε οι πληροφορίες. Αφού λοιπόν του έκλεισαν το δρόμο, τον ανάγκασαν να κατέβει από τη μηχανή. Εκεί τον χτύπησαν σε διάφορα σημεία του σώματός του για αρκετά λεπτά και εν συνεχεία ο ένας από τους δύο δράστες φαίνεται να τον πυροβόλησε στα πόδια. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σκηνές πανικού στο κέντρο της πρωτεύουσας της Μεσσηνίας. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ πήγε στο σημείο, καθώς περαστικοί είχαν ειδοποιήσει και την ελληνική αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Δυστυχώς ο άνθρωπος αυτός είναι πολύ βαριά τραυματισμένος. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, όπου αυτή την ώρα, από ό,τι πληροφορούμαστε, οι γιατροί δίνουν μάχη προκειμένου να τον κρατήσουν στην ζωή. Την ίδια στιγμή έχουν στηθεί αρκετά μπλόκα και εκτεταμένες έρευνες από τις δυνάμεις της αστυνομίας στην Καλαμάτα, προκειμένου να εντοπίσουν τους δύο δράστες, κατά πάσα πιθανότητα δύο δράστες. Υπάρχουν αρκετές περιγραφές από αυτόπτες μάρτυρες ήδη στις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίοι ψάχνουν σε διάφορα σημεία της πόλης, προκειμένου να αντιμετωπίσουν να βρουν τα δύο αυτά άτομα. Μάλιστα. Μάλιστα. Και για αυτή την υπόθεση, αλλά και για την εγκληματική οργάνωση, θα τα ξαναπούμε σε λίγο και με τον Χρήστο Στρατουλάκο, την εγκληματική οργάνωση που εξαφανίστηκε.